Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Θα αναφερθώ γενικότερα στη μέχρι τώρα πορεία της νέας Δημοτικής Αρχής από το Σεπτέμβριο που αναλάβαμε και τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή και πού βρίσκονται τα διάφορα έργα. Θα ξεκινήσω από τα οικονομικά του Δήμου. Όπως τα οικονομικά της χώρας είναι σε άθλια κατάσταση, έτσι και τα οικονομικά του Δήμου είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Το μόνο που θα σας πω ότι εκτός από τη ΣΑΤΑ, που και αυτή έρχεται κατά 15.000 περίπου λιγότερα από ό,τι έρχονταν πέρυσι, δεν έρχεται τίποτα άλλο. Ανταποδοτικά έρχονται ελάχιστα. Δηλαδή, λειτουργούμε αυτή τη στιγμή σαν Δήμος οριακά. Γίνονται προσπάθειες να αποπληρωθούν διάφορα χρέη. Η πρόθεσή μας είναι να πληρώνονται από τα λεφτά που έρχονται το 60% από πληρωμή παλαιών χρεών και το 40% για νέα έργα. Σίγουρα και αυτοί οι άνθρωποι που τους προστάνει λεφτά, ο Δήμος έχει συνέχεια από παλιά, θα πρέπει να πάρουν τα λεφτά τους. Σιγά σιγά θα προσπαθήσουμε λίγα-λίγα να αποπληρωθούν και αυτοί. Μέσα στο Δήμο σήμερα ήδη θα γίνουν ορισμένες αλλαγές επειδή υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Είτε λέγεται πολυοδομία, είτε λέγεται ταμιακή υπηρεσία, σε όλες τις υπηρεσίες έχουμε μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Και ιδιαίτερα στις τεχνικές υπηρεσίες. Θα γίνουν ορισμένες αλλαγές, ορισμένα άτομα εκεί που, που έχουμε αδυναμίες και έχουμε φόρτο εργασίας θα μετατεθούν από τη θέση τους για να πάνε να προσπαθήσουμε να ρολάρουμε και να λειτουργήσουμε καλύτερα και στην πορεία, πολύ πιθανόν στο μέτρο του δυνατού, να υπάρξουν και άλλες αλλαγές. Όπου βλέπουμε αδυναμία, δηλαδή να προσπαθήσουμε έστω με ένα-δυο άτομα να βοηθήσουμε για να ξεμπλοκάρει η κατάσταση. Από αυτούς που έρχονται τώρα, έρχεται ένα άτομο στη Δημοτική Αστυνομία και τρεις σχολικοί φύλακες. Με ένα άτομο, πρόθεσή μας ήταν να λειτουργήσουν τη Δημοτική Αστυνομία. Πλην όμως, θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι με ένα άτομο δεν μπορεί να λειτουργήσει η Δημοτική Αστυνομία. Εάν αύριο μεθαύριο η κυβέρνηση πάρει απόφαση να γίνουν προσλήψεις, σίγουρα θα πάρουμε κι άλλους για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τη Δημοτική Αστυνομία. Υπάρχει μια άψογη συνεργασία με όλους τους φορείς, και με τον Περιφερειάρχη και με τον κύριο Σιμανδράκο και με τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Καναβό και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε για το καλό του τόπου. Δεν πρέπει να χαθεί καμία ευκαιρία, κανένα ευρώ, τα οποία είναι αυτή τη στιγμή σπάνιο είδος. Έχω τη χαρά να ανακοινώσω ότι σε ένα πρόγραμμα που είχαμε προτείνει προς την Ευρώπη για ενεργειακή αναβάθμιση ορισμένων κτηρίων όπως το πολυδητήριο, το ΕΠΑΛ, το κτίριο της περιφέρειας, το διοικητήριο, το νοσοκομείο εγκρίθηκε και προχωράμε δηλαδή στην σύνταξη τεχνικών δελτίων για να δημοκρατηθούν. Από την αρχή που αναλάβαμε, η πρώτη μας δουλειά ήταν να ψάξουμε να βρούμε από όπου και αν μπορούμε ορισμένα λεφτά. Από το Πράσινο Ταμείο, όπως έχω αναφερθεί, ήρθαν τα λεφτά, φτιάξαμε το γεφυράκι στο Καστράκι, το οποίο και το παραδώσαμε, τις ράμπες αυτές, τα πάρκινγκ για τα ποδήλατα, τα οποία τις τοποθετήσαμε για αυτές, όπως και τα αυτοκινητάκια κάτω στο κυκλοφοριακό πάρκο. Είμαστε πανέτοιμοι δηλαδή να λειτουργήσουμε και εκπαιδευτικά το κυκλοφοριακό πάρκο. Κάναμε το κοινωνικό φροντιστήριο, το οποίο σαν πρώτη χρονιά είχε επιτυχία. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές και ήταν πάρα πολλοί αυτοί που θέλουν να προσφέρουν αρμοδιετελώς τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό φροντιστήριο. Μας βοήθησαν όμως και τα ιδιωτικά φροντιστήρια. Ορισμένα παιδάκια στα οποία εμείς δεν είχαμε τμήματα, τα δέχτηκαν χωρίς να πληρώσουν μία τα παιδάκια, τα ιδιωτικά φροντιστήρια και τους ευχαριστώ όλους. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Αν και είμαι κατά τέτοιων ενεργειών, τέτοιων πολιτικών, ήταν κάτι το οποίο πιστεύω ότι πέτυχε. Και θα σας αναφέρω συγκεκριμένα στοιχεία. Γίνανε αιτήσεις 1049, από τις οποίες 533 αιτήσεις έχουν εγκριθεί οριστικά, έχουν πληρωθεί 4 δόσεις, από τις 6 και υπολείπονται άλλες 2. 229 αιτήσεις απορρίφθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας στον πρώτο έλεγχο και αναμένεται για αυτές να γίνει επανέλεγχος. 168 αιτήσεις ήταν από λαδοπούς. Εδώ όμως περιμένουμε στοιχεία από τις χώρες προέλευσής τους να μας δώσουν τα οικονομικά τους. Άρα είμαστε σε στάση με τους Ολλανδούς στις 168 αιτήσεις. Περιμένουμε από το Υπουργείο δηλαδή να μας στείλει τα στοιχεία εάν δικαιούνται αυτοί οι άνθρωποι ή δεν δικαιούνται. 40 αιτήσεις είναι αυτή τη στιγμή προσοριστική έγκριση
Και τέλος, 79 αιτήσεις ζητήθηκε από το Υπουργείο να γίνει επιτόπιος έλεγχος, εκ των οποίων οι 43 είναι στο Δήμο, μέσα στα Γραφενά, στην πόλη των Γραφενών, και οι υπόλοιπες στα χωριά. Ήδη και αυτές, είμαστε προς το τέλος της εβδομάδας δηλαδή, ελέγχονται και αυτές και αποστέλλονται προς το Υπουργείο. Πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές ήταν κάτι το οποίο πέτυχε τουλάχιστον το εγγυημένο εισόδημα. Γήπεδο τένις. Το γήπεδο τένις, όπως ξέρετε, έχει ολοκληρωθεί. Μένουν κάτι λεπτομέρειες, κάτι φωτιστικά. Μέχρι την Παρασκευή, δηλαδή επίσημα, πιστεύω ότι την Παρασκευή θα το παραδώσουμε επίσημα σε όλους τους πολίτες για χρήση. Ταρτάνι του γηπέδου. Χθες ολοκληρώθηκε η άσφαλτος. Έχουν ορθεί τα υλικά. Θέλει μια διαδικασία περίπου 20 μέρες ακόμα. Είμαστε από πάνω κάθε μέρα και πιστεύω ότι το αργότατο μέχρι 10 Ιουλίου θα έχει παραδοθεί. Απλώς δεν προβλεπόταν ορισμένα πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη στο χώρο δίπλα του Ταρτάν υπήρχε χώμα. Δεν μπορεί να είναι χώμα, γιατί αυτό όλο το χώμα, τις βροχές και τα λοιπά, θα έρχονταν μέσα. Ήδη προβήκανε στην ανάθεση του έργου αυτού να μπει και εκεί πλαστικό γύρω-γύρω και να γίνει ένας περιπατητικός διάδρομος πλάι στο Ταρτάν που θα υπάρχει. Άρα 10 Ιουλίου το παραδίδουμε. Όπου μπαίνουμε, πολιτική μας είναι ό,τι έργο ξεκινάμε, το τελειώνουμε και το παραδίδουμε. Εάν έχουμε λεφτά, μακάρι να μας δουν λεφτά, να προχωρήσουμε και σε επόμενο έργο. Το κολυμβητήριο. Ενώ ξεκινήσαμε και πιστεύουμε ότι είχαμε πρόβλημα μόνο στον καυστήρα, αφού έγινε η αλλαγή του καυστήρα, παρουσιάστηκαν και άλλα προβλήματα. Έγιναν δοκιμαστικές και το νερό ήταν ακατάλληλο. Στις μετρήσεις που κάναμε ήταν ακατάλληλο. Ανοιχτήκαν τα φίλτρα και η κατάστασή τους είναι, χρειάζονται άμεση αλλαγή. Δεν πρόκειται το κολυμβητήριο να το παραδώσουμε χωρίς να έχει τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει. Γιατί πρόκειται για μικρά παιδιά. Είναι ένα κόστος περίπου 10.000. Σήμερα ζητήθηκαν προσφορές από διάφορες εταιρείες, μέσα στις μέρες δηλαδή. Θα το λύσουμε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τους συλλόγους θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Αλλά, επαναλαμβάνω, εάν δεν είμαστε 100% σίγουρα ότι θα λειτουργεί από οποιαδήποτε πλευρά, είτε υγειονομική ή από οποιαδήποτε άλλη, σωστά, δεν θα το ανοίξουμε. Οι δοκιμές που θα γίνουν, είτε λέγεται χλώριο είτε οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να έχουν όλες τις προδιαγραφές που πρέπει να έχουν. Σας είπα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, εδώ είναι και το κολυμβητήριο μας. Σίγουρα το κολυμβητήριο θέλει μια νέα μελέτη για να δούμε, γιατί χρειάζονται και άλλα πράγματα. Είτε λέγονται ντουζέρες, είτε λέγονται αποδυτήρια, θέλουν αλλαγές. Πρόθεσή μας είναι δηλαδή αύριο με ορισμένα λεφτά να τα κάνουμε και αυτά στην πορεία. Παιδικές χαρές. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει έλλειψη παιδικών χαρών. Και ιδιαίτερα με τον νέο νόμο, την πιστοποίηση των παιδικών χαρών, έχουμε πρόβλημα. Η παιδική χαρά που είναι κάτω στο Μερά, μέσα στον Ιούλιο, θα λειτουργήσει, ήδη έρχονται τα παιχνίδια. Σε συνεργασία που είχαμε τον εργολάβο και σε σύσκεψη, μας έδωσε την υπόσχεση ότι μέσα στον Ιούλιο θα τη λειτουργήσουμε αυτή την παιδική χαρά. Όσον αφορά τις άλλες, βρέθηκε φορέες πιστοποίησης, ελέγχονται όλες οι παιδικές χαρές, γίνανε ορισμένες παρατηρήσεις. Πρόθεσή μας είναι να λειτουργήσουμε τουλάχιστον τρεις μέσα στη χρονιά. Γιατί μόνο στο φορέα πιστοποίηση αυτή τη στιγμή δώσαμε 4.000 να έρθει για να πιστοποιήσει τις παιδικές χαρές. Και οι προδιαγραφές, θα πρέπει να ξέρετε, είναι πάρα πολύ αυστηρές. Ας αναφέρω ένα απλό παράδειγμα. Κάτω στο Πέτρινο, εκεί που στο Μερά που υπάρχει εκείνη η παιδική χαρά, είναι μικρή. Δεν έχει τις προδιαγραφές. Θέλει παγκάκια, δεν χωράει. Δεν ξέρω, θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια λύση. Απλώς σας λέω ενδεικτικά ότι υπάρχουν και τέτοιου είδους προβλήματα δηλαδή. Φέτος για πρώτη χρονιά δοκιμάσαμε τις αποψηλώσεις στα διάφορα χωριά να τις δώσουμε με αναθέσεις σε διάφορους εργολάβους. Υπήρχε έντονο πρόβλημα με τα χόρτα. Πέρα από τα 5 μεροκάματα στα μεγάλα χωριά που βάζουμε άτομα δηλαδή για να υπάρχουν για διάφορες εργασίες, βάλαμε και εργολάβους για την αποψήλωση των χόρτων. Δοκιμαστικά, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, βλέπουμε ότι έχει αποτέλεσμα. Και πιστεύω ότι αν είμαστε ικανοποιημένοι θα το συνεχίσουμε και το χρόνο. Εδώ στην πλατεία έχουμε ένα έντονο πρόβλημα, επειδή ακόμα το έργο δεν έχει τελειώσει στην κεντρική πλατεία των Γραφενών, με αποτέλεσμα δηλαδή να μπαίνουν αυτοκίνητα μέσα, να υπάρχουν ορισμένες ατέλειες.
Σίγουρα μόλις θα παραδοθεί το έργο μέχρι τέλους Σεπτέμβρη που έχει ο εργολάβος, ο ανάδοχος να το παραδώσει, θα κλείσει η πλατεία. Ζητήσαμε από την αστυνομία να γίνουν και αυστηροί έλεγχοι, γιατί παίζουν παιδάκια και ορισμένοι δυστυχώς ασυνείδητοι, θα το πω έτσι απλά, τρέχουν με λιγιώδεις ταχύτητες μέσα στην πλατεία. Δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν ένα-δύο παράπονα από κατοίκους που μένουν μέσα και θέλουν να μένουν ανοιχτές. Δοκιμάσαμε την αλυσίδα από την πλευρά προς την έλεγχη. Τη σπάσαν δύο φορές. Χθες είχα παράπονα από κάποιον ότι δεν βαριέται ο άνθρωπος. Λέει του είναι πολύ ζώρικο να κατεβαίνει, να του δώσαμε κλειδί, να ανοίγει την αλυσίδα επειδή έχει το πάρκινγκ μέσα στην πλατεία. Ωραία. Και βαριέται. Και διαμαρτύρονταν να ανοίξουμε την πλατεία. Δεν γίνονται αυτά. Εντάξει, η πλατεία είναι πεζόδρομος και θα πρέπει να είναι πεζόδρομος και να το σεβόμαστε όλοι. Κάνω έκκληση σε όλους να αποφεύγουν να μην μπαίνουν καθόλου μέσα στην πλατεία. Είναι ντροπή δηλαδή. Ο μοναδικός χώρος αυτή τη στιγμή που έχουμε σαν Ρεβενά που παίζουν τα παιδάκια είναι η πλατεία. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Ούτε παιδικές χαρές έχουμε, ούτε τίποτα άλλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρόθεσή μας είναι, όχι πρόθεσή μας, βρισκόμαστε σε ένα καλό σημείο για τη μεταφορά των κτέλ εκτός. Ήδη βρισκόμαστε σε διαπραγμάτευση με τα κτέλ, βρέθηκε η τοποθεσία, είναι στο αμαξοστάσιο του Δήμου, όπου θα παρακολουθεί ο χώρος. Είτε με ενίκιο, είτε αυτό θα το δούμε με τα κτέλ. Γίνονται τοπογραφικά, είναι στην πολυοδομή αυτή τη στιγμή η όλη υπόθεση και πιστεύω ότι θα έχει έσει ο τέλος. Όπως καταλαβαίνετε, τα κτέλ πρέπει να βγουν έξω. Για πολλούς και διάφορους λόγους και να αποσυγχωρηθεί και η πόλη. Τα ταξί θα πρέπει να μεταφερθούν. Γιατί υπάρχει έντονο πρόβλημα των τουριστικών λεωφορείων, παρκαρίσματος των τουριστικών λεωφορείων. Σε συνεργασία θα τους υποδείξουν διάφορους χώρους και ας επιλέξουν. Εκεί όμως θα πρέπει να μείνει ελεύθερος ο χώρος για να μπορούν τα τουριστικά λεωφορεία που έρχονται να παρκάρουν και να παρουσιαζόμαστε κι εμείς σαν πόλη με ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται τουριστικό λεωφορείο και να παρκάρει κάτω στη γέφυρα της Καλαμπάκας. Φοιτητική αιστεία. Υπήρχε ένα πρόβλημα στην ιδιοκτησία του κτηρίου, γενικότερα της μαθητικής αιστείας. Ήταν παραχωρημένο όλο το κτίριο και η νέα πτέρυγα και η παλιά μαθητική αιστεία προς το Δήμο. Ευτυχώς το καταλάβαμε και με ενέργειες που γίναν και εκ μέρους του ΤΕΗ και εκ μέρους του Υπουργείου, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα το φέρουμε το θέμα, να αποποιηθούμε τις χρήσεις της νέας πτέρυγας και να το πάρει κατευθείαν, το παραχωρήσει κατευθείαν το Υπουργείο στο ΤΕΗ. Και εκεί υπάρχουν και τα λεφτά από ό,τι μας έλαβε από το Υπουργείο για τον εξοπλισμό της φοιτητικής αιστείας. Άρα θα έχουμε και εκεί έσει ο τέλος. Τα ΚΕΠ αυτή τη στιγμή είναι σε ιδιωτικό κτίριο. Ζητήσαμε έγκριση από το Υπουργείο, γιατί για να γίνει μεταφορά των ΚΕΠ θέλει έγκριση από το Υπουργείο. Να έρθουν κάτω σε δικό μας κατάστημα. Λείπουν ορισμένα πράγματα. Ήδη μπαίνει ο εργολάβος στις επόμενες μέρες για να κάνουμε κάτι που χρειάζεται, τουαλέτες και μια ράμπα για άτομα με ειδικές ανάγκες και μόλις θα είμαστε έτοιμοι θα μεταφερθούν στο δικό μας το κτίριο. Πρόθεσή μας είναι να κάνουμε δεξαμενές καυσίμων. Δηλαδή δεξαμενές, ο Δήμος θα προμηθεύεται από μεγάλη εταιρεία, όποια το πάρει γιατί θα πάει δημοπρασία, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Ήδη έγινε η μελέτη. Είναι κόστος περίπου η κατασκευή των δεξαμενών 60.000. Εκεί που έχουμε κάποιο νομικό πρόβλημα τώρα και θα πρέπει πιστεύω να το λύσουμε είναι στη διανομή των καυσίμων. Εάν υπάρχει πρόβλημα και δεν μπορέσουμε να βρούμε φόρμουλα να κάνουμε διανομή σαν Δήμος, είτε λέγεται σχολεία, είτε λέγονται το κτίριο του Δήμου, είτε κολυμβητήριο, θα προχωρήσουμε μόνο στην κατασκευή δεξαμενής πετρελαίου κίνησης. Θα εξοικονομούμε τουλάχιστον 20 λεπτά το λίτρο. Καταλαβαίνετε με πόσους χιλιάδες τόνους ο Δήμος ξοδεύει πετρέλαιο, τι όφελος θα έχει. Τεράστιο όφελος. Με ένα πρόχειρο υπολογισμό που κάναμε, σε ένα χρόνο θα ξεχρεώσουμε τις δεξαμενές. 20 λεπτά το λίτρο, καταλαβαίνετε πάρα πολύ, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Όσο αφορά το στρατόπεδο, δεν τίθεται κανένα θέμα, ούτε υπήρξε ποτέ θέμα, για να φύγει το στρατόπεδο ή να κλείσει. Άρα, τζάμπα συζητάμε. Ο κύριος Γενικός το είχε από την πρώτη στιγμή και είχε πει ότι αν φύγει το στρατόπεδο των Ρεβενών, που δεν τέθηκε ποτέ θέμα στο Υπουργείο για το στρατόπεδο των Ρεβενών, άρα ορισμένα σχόλια και τέτοιο πιστεύω ότι ήταν
άκερα. Γιαματικά κυβωτούν. Προχωράμε στην πιστοποίηση. Ήδη αν δείτε εκεί στη γωνία μας έχει στείλει ο Δημόκρητος ορισμένα δοχεία για να πάρουμε δείγματα. Πήραμε, δόθηκαν ανάθεση σε μελετητές και είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Χωρίς πιστοποίηση, χωρίς άδεια, δεν μπορεί να γίνει τίποτα απολύτως. Το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Ούτε μπορούν να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα, ούτε να δοθούν σε κάποιο ιδιώτη για να τα εκμεταλλευτεί με διάφορα ανταλλάγματα. Πολεμικό μουσείο. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Είμαστε σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο. Εάν δεν γίνουν οι κρίσεις για να αλλάξει η ηγεσία κτλ., δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα σε αυτή τη φάση. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος του μήνα, μέσα του μήνα, θα έχει ξεμπλοκάρει το θέμα. Να δούμε. Εάν μας πούν OK ότι δέχεται η ηγεσία, η πολιτική ηγεσία, να αναλάβει όλα τα έξοδα για να ιδρυθεί, να τα αναλάβει εξ ολοκλήρου, πάρα πολύ ευχαρίστως. Εάν όμως πει ότι αυτά τα έξοδα θα πρέπει να τα αναλάβει ο Δήμος, όχι. Εναλλακτική λύση. Ίδρυση αρχαιολογικού μουσείου. Εάν μέσα στο μήνα δεν ξεμπλοκάρουμε το πολεμικό μουσείο, προχωράμε άμεσα σε συνεργασία με την κυρία προϊσταμένη της αρχαιολογικής υπηρεσίας, την κυρία Δημάκη, στην ίδρυση αρχαιολογικού μουσείου. Δεν θα τα αφήσουμε άλλο. Ήδη προχωράμε και την ίδρυση του λαογραφικού μουσείου. Είναι στο οικόπεδο πίσω από την αστυνομία που είναι του Δήμου Δωρεά της κυρία του συγχωρεμένου Στεριάδη. Έχει όριμες μελέτες αυτό το έργο. Το μόνο που λείπει είναι μουσιολογική μελέτη, το οποίο δεν είναι κάτι που κοστίζει πάρα πολύ. Θα το προχωρήσουμε. Έχουμε έρθει σε επαφή με τη διαχειριστική αρχή και με την περιφέρεια ή να επιλέξει με δαπάνηση το νέο ΕΣΠΑ, ΣΕΣ που λέγεται. Οπότε θα το προχωρήσουμε και αυτό το έργο. Στόχος μας είναι όποιος έρχεται στα Ραβένα να έχει και κάτι να δει. Είτε λέγεται αρχαιολογικό μουσείο, είτε λέγεται πολεμικό αν γίνει, είτε λέγεται λογογραφικό. Κάτι όμως πρέπει να κάνουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ήδη σήμερα στείλαμε έγγραφο προς την περιφέρεια να μας παραχωρήσει το μηχάνημα των διαγραμμίσεων, το οποίο λόγω του ότι έχει έλλειψη προσωπικού δεν χρησιμοποιείται, να το πάρουμε σαν Δήμος και με τα ίδια λεφτά δηλαδή που πληρώνουμε σε κάποιον ιδιώτη για τις διαγραμμίσεις, εμείς θα κάνουμε διπλάσια χιλιόμετρα. Είναι θετική η περιφέρεια και πιστεύω ότι στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο θα μας το παραχωρήσει. Όσον αφορά φέτος για διάφορα προβλήματα που έχουν σε διάφορους οδούς. Βγαίνει η δημοπρασία την επόμενη εβδομάδα 500.000 ασφαλτικά. Από τα 500, αυτή τη στιγμή έχουμε 70.000. Η πρόθεσή μας είναι να μην υπάρχει καμία λακκούβα σε κανένα δρόμο. Αυτή η εργολαβία θα είναι ανοιχτή για 3 χρόνια. Δεν είναι ότι τα 500 θα βάζουμε για φέτος μόνο. Θα διαθέσουμε γύρω σε 70 με 100.000 φέτος και κάθε χρόνο όταν θα έχουμε πρόβλημα μέσα από αυτή την εργολαβία θα είμαστε σε θέση να στέλνουμε τον εργολάβο να κλείνουμε τις λακκούβες. Αυτά ήθελα να σας πω γενικά όσο αφορά το Δήμο. Όσο αφορά τις επιχειρήσεις, τώρα 5 κουβέντες, 2 κουβέντες μάλλον και για τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις, είτε λέγεται ΑΝΓΡΕ, είτε λέγεται ΔΕΚΕ, είτε λέγεται ΑΝΔΗ, είτε ΔΕΙΑ, είναι βουλιαγμένες οικονομικά. Είναι έλεγχος, υπάρχει έλεγχος σε όλες τις επιχειρήσεις. Η ΔΕΚΕ, το πόρισμα της ΔΕΚΕ από τους ορκωτούς λογιστές μας παραδόθηκε. Υπήρχαν ελλείμματα, το παραδώσαμε στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα δεν ασχολούμαστε. Ούτε εγώ είμαι σε θέση να πω ότι φταίει ο Α ή ο φταίει ο Β και δεν είναι δουλειά του Δημάρχου ή του Δημοτικού Συμβουλίου να ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Έχει πληθεί η δικαιοσύνη, θα επιληθεί η δικαιοσύνη. Μακάρι να είναι όλοι αθώοι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μιλάμε για μεγάλη τρύπα, κύριε Δημάρχη. Για τη δικαιοσύνη. Το ταμιακό έλλειμμα. Εγώ μιλώ μόνο για το ταμιακό έλλειμμα το οποίο ήταν γύρω στις 50.000, αν θυμάμαι καλά. 49-50, κάπου εκεί πέρα, ας πούμε. Το πόρισμα των ορκωτών λογιστών το διαβιβάσαμε στην εισαγγελία και από εκεί και πέρα. Όχι μόνο, δεν πρέπει να ασχολείται κανένας με αυτά τα πράγματα. Αρμόδια είναι η δικαιοσύνη να αποφανθεί εάν είναι κάποιος ένοχος ή όχι. Όσο αφορά την ΑΝΓΡΕ, έγινε η μεταφορά της στους Μαυραναίους. Εξοικονομούνται αρκετά λεφτά από τα ενίκια σε δικό μας κτίριο. Δεν γνωρίζω ακόμα τα οικονομικά της ΑΝΓΡΕ. Ο έλεγχος διενεργείται αυτή τη στιγμή. Όταν θα μας παραδοθεί το πόρισμα των ορκωτών λογιστών, θα είμαστε σε θέση να πούμε τι ακριβώς γίνεται.
Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω δύο κουβέντες μόνο για τα δύο μεγάλα έργα τα οποία έχουν πρόβλημα. Δρόμος Γρεβενά, Αγία Παρασκευή, Βασιλίτσα και αστεροσκοπείο, Όρλεκα. Το μεν αστεροσκοπείο του Όρλεκα δεν έχει ρηματομικό αυτή τη στιγμή. Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας του Φθινόπωρο. Ζητήθηκαν επιπλέον μελέτες. Αυτή τη βδομάδα, αύριο, πολύ πιθανόν το ξαναυποβάλλουμε πάλι στο Συμβούλιο Επικρατείας. Με τα στοιχεία που μας ζητήθηκαν από το Συμβούλιο Επικρατείας, ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα και θα το δουν γρήγορα. Γιατί συνήθως τα ρηματομικά στα Συμβούλια Επικρατείας αργούν τουλάχιστον 2 χρόνια. Θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να επισπευθούν οι διαδικασίες για να μπορέσουμε να το εντάξουμε. Αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα. Ο δρόμος Γρεβενά-Βασιλίτσα. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα με τις μελέτες. Και όταν λέω με τις μελέτες, δεν λέω μελέτες. Επειδή οφείλονται λεφτά σε μελετητές οι οποίοι έχουν κάνει οι άνθρωποι τις μελέτες τους, δεν μπορούμε να κάνουμε χρήση των μελετών. Είναι γύρω στους 240.000 τα οφειλόμενα. Προσπαθούμε να βρούμε λεφτά, τουλάχιστον τα μισά λεφτά, για να δώσουμε ορισμένα λεφτά στους μελετητές να φύγουν από τη μέση και να μας αφήσουν ελεύθερους να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Εάν δεν βρούμε λεφτά, έχουμε πρόβλημα και εκεί. Δεν είναι λίγα λεφτά. Τουλάχιστον 100 χιλιάρικα πρέπει να τα βρούμε, δηλαδή τα ψάχνουμε. Όχι, δεν τα ψάχνουμε. Πλην όμως είναι πολύ δύσκολο. Ας ελπίσουμε ότι από κάπου θα βρεθούν αυτά τα λεφτά, τα 100 χιλιάρικα τουλάχιστον, για να ξεμπλοκάρει το έργο. Μελέτες υπάρχουν, επαναλαμβάνω. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μελέτες. Πλην όμως έχουμε πρόβλημα με πνευματικά δικαιώματα στους μελετητές. Οφείλονται 240.000 περίπου σε μελετητές. ΑΔΙΓ, κοινό ασφαλεία. Μια επιχείρηση η οποία τα χρέη της αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 800.000. Εκεί καθώς αναλάβαμε, δεν τα αποδιώξαμε, προσπαθήσαμε να βάλουμε μια σειρά. Δηλαδή, τι εννοώ, μέσο όρο κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια, 4 χρόνια, τα ασφαλεία έχουν έσοδα περίπου 100 με 110.000. Δεν μπορεί να έχεις έσοδα 100.000 και να έχεις μισθό 200. Προσπαθήσαμε να τα λειτουργήσουμε με το λιγότερο αριθμό ατόμων που γίνεται, δηλαδή με 5 άτομα. Επειδή είχα πει και προεκλογικά ότι όλα θα είναι στη διαφάνεια, ήδη ξεμπλοκάραμε για αυτό το θέμα, γιατί μέχρι στιγμής πληρωνόταν τα παιδιά εκεί που είναι με μπλοκ αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, δεν ξέρω γιατί. Ζητήθηκε από το Υπουργείο να μας υποδείξει τρόπο, με ποιο τρόπο θα τα λειτουργήσουμε τα σφαγεία, και μέσα στην επόμενη εβδομάδα στέλνουμε στον ΑΣΕΠ για έγκριση 5 θέσεων. Δηλαδή, τα άτομα που θα προσληφθούν στα σφαγεία στο επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή που θα εργάζονται, θα είναι μεσαίες εργασίες ενός χρόνου, αλλά μέσω ΑΣΕΠ, επαναλαμβάνω. Έναν οικονομολόγο, νομίζω, και 4 εργάτες, τέλος πάντων, ειδικότητες, ό,τι προβλέπει το καταστατικό της εταιρείας. Άρα, πάνω από 5 άτομα στα σφαγεία δεν μπορούν να εργάζονται. Εάν θέλουμε, αν ήταν ιδιωτική επιχείρηση, δεν θα έπαιρνε πάνω από 5 άτομα. Για να μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Γιατί αν εγώ πάρω 15 άτομα, η επιχείρηση σε 2 χρόνια θα κλείσει με μαθηματική ακρίβεια. Προσπαθούμε να την κρατήσουν με νύχια και με δόντια, γιατί καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι τα σφαγεία παίζουν σπουδαίο ρόλο στα Γρεβενά. Είναι αρκετοί κτηνοτρόφοι και χρειάζονται. Άρα πρέπει να λειτουργήσουν. Ναι, να λειτουργήσουν με το ελάχιστο όμως ανθρώπινο δυναμικό. Είδα και, όπως σας είπα, μπαίνει μια σειρά, μια καλή σειρά. Και πιστεύω ότι αν συνεχίσουμε έτσι σε 2 χρόνια, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος να μπει η σειρά. Πάμε στη ΔΕΙΑ. Μια πονεμένη ιστορία, όπως ξέρετε όλοι σας, με πάρα πολλά χρέη, είτε λέγονται πρόστιμο, είτε χρέη της εταιρείας. Φέτος βγάλαμε δημοπρασία τον καθαρισμό των δεξαμενών. Θα γίνει καθαρισμός δεξαμενών σε όλες τις δεξαμενές του Δήμου, είτε λέγονται χωριά, είτε τίποτα, ή οτιδήποτε άλλο. Παρουσία των Προέδρων, των τοπικών Προέδρων. Γιατί δεν σας κρύβω ότι είχα περιπτώσεις από παλιά που ενώ δηλωνόταν ότι καθάρισε δεξαμενή, σε έλεγχο που πήγα και εγώ ο ίδιος, ενώ φαίνεται στα χαρτιά ότι τάδε δεξαμενή να μην μπορούμε αυτή τη στιγμή, έχει καθαριστεί. Οι πληροφορίες δικές μου ήταν ότι ουδέποτε καθαρίστηκε η δεξαμενή. Στα επίσημα χαρτιά φαίνεται ότι καθαρίστηκε. Δεν έχει καθαριστεί. Όπου θα πάει ο εργολάβος για να καθαρίσει τις δεξαμενές, θα ενημερώνεται υποχρεωτικά ο πρόεδρος και θα υπογράφει ο πρόεδρος ότι καθαρίστηκε η δεξαμενή. Για να μην υπάρχουν τέτοιου είδους φαινόμενα. Και δεν μπορούμε να παίξουμε με το νερό κανένας μας.
ποιότητα του νερού είναι καλή, κύριε Δημάρχη. Η ποιότητα αυτή τη στιγμή από τις μετρήσεις που γίνεται δεν έχουμε πουθενά κανένα πρόβλημα. Είναι φυσιολογικό. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα υγειονομικό. Εδώ θα σας πω κάτι το οποίο με εξέπληξε. Οι φυλακές οφείλουν προς τη ΔΕΙΑ περίπου 500.000 ευρώ. Σε έγγραφο που έστειλα στον νέο Υπουργό, είναι πρώτη φορά δηλαδή και σαν αντιπεριφερειάρχης και σαν δήμαρχος που έχω στείλει πάρα πολλά έγγραφα στους υπουργούς, που ο Υπουργός απαντά σε 5 μέρες. Του στείλαμε έγγραφο του Υπουργού και του λέγαμε ότι εμείς, σαν εταιρεία, σαν ΔΕΙΑ, όταν έχουμε έναν οφειλέτη, μας οφείλει 500.000, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Δεν μπορεί η γιαγιά που παίρνει 200 ευρώ να κάθει στην ουρά να πληρώσει το πανάκριβο νερό για τα κρατάμε. Είναι πανάκριβο το νερό. Με τα πρόστιμα κτλ. Είναι πανάκριβο το νερό. Και οι φυλακές που είναι 1.000 άτομα να μην πληρώνουν καθόλου νερό και να είναι τα χρέη 500.000 και να σφυρίζουν αδιάφορα, να τους λες ελάτε, κάντε ρύθμιση. Μπείτε να πάρει κάποια λεφτά η εταιρεία να μπορέσουμε, γιατί έχουμε ορισμένα χωριά, είτε λέγεται Ροδιά, είτε λέγεται Σύνδρο, είτε λέγεται Σιρήνη, είτε λέγεται Πριώνα Κληθέα, που έχουμε πρόβλημα με την υδροδότηση τους καλοκαιρινούς μήνες. Εάν πάρουμε αυτά τα 500.000, δεν λέω ότι θα το λύσουμε παντού το πρόβλημα αυτό, θα το λύσουμε σε 5 χωριά. Ο Υπουργός μας άκουσε, μας απάντησε σε 5 μέρες και μάλιστα μας έστειλε και περίπου 65.000 ευρώ. Και έδωσε εντολή στην οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου να επιληφθεί κατεπηγόντως του ζητήματος. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω και να τον συγχαρώ δημόσια. Ο Υπουργός μας απαντά σε 5 μέρες. Όσο περίεργο και αν φαίνεται. Με το νοσοκομείο υπάρχουν οφειλές. Κοιτάξτε, και από το νοσοκομείο υπάρχουν οφειλές. Απλώς θα πρέπει να ξέρετε ότι τα νοσοκομεία, επειδή το έχω ζήσει και από μέσα, έχουν άλλες προτεραιότητες. Το νοσοκομείο είναι νοσοκομείο. Δεν μπορεί δηλαδή κάθε διοικητής, δεν λέω ο σημερινός ή ο χθεσινός, να μας πληρώσει όλο το νερό. Έχουν δώσει ορισμένα λεφτά, εντάξει. Δεν είναι εντελώς αδιάφορο και το νοσοκομείο. Οφείλουν όμως. Έχουν μια καλή οφειλή και αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορεί όμως να αφήσει το νοσοκομείο, παράδειγμα, χωρίς γάζες, χωρίς γάντια κτλ. Και να μας πληρώσει το νερό εκεί. Καταλαβαίνουμε. Δείχνουν όμως ενδιαφέρον. Και ο προηγούμενος και ο τωρινός διοικητής δώσαν ορισμένα λεφτά από αυτά που μπορούν. Και εμείς οι φυλακές δεν τις λέγαμε, δώστε μας και τα 500 σήμερα. Τους λέγαμε, ελάτε, μπείτε σε μια ρύθμιση, δώστε μας κάτι. Δώστε κάτι. Αλλιώς θα κλείσουμε. Ποια θα είναι η πολιτική, ή θα αυξήσουμε το νερό πάλι, που δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ή θα κλείσουμε. Τι γίνεται διαφορετικά. Έρχαμε δηλαδή ακόμα κανένα δύο φυλακές με 500.000. Τι θα κάνει η εταιρεία. Θα έπρεπε σίγουρα να κλείσει. Αυτά ήθελα να σας πω. Εάν έχετε κάτι άλλο, θέλετε κάτι να ρωτήσετε, στη διάθεσή σας. Κύριε Δήμαρχε, μια γενική ερώτηση εγώ και μετά να θέσει εξειδικεύσει. Εάν είστε ικανοποιημένος εσείς έτσι σε γενικές γραμμές από το μέχρι τώρα έργο του Δήμου, δηλαδή από τη στιγμή που αναλάβατε μέχρι σήμερα, και τι σας λέει ο κόσμος, αν αντιλαμβάνετε όλα αυτά που μας αναφέρετε ότι γίνονται. Κοιτάξτε, εγώ ο ίδιος δεν είμαι ευχαριστημένος. Και δεν είμαι ευχαριστημένος γιατί αλλιώς θα περίμενα. Περίμενα ότι θα υπάρχει μια χρηματορροή, έστω κατά πολύ μειωμένη, αλλά θα υπάρχει. Γιατί χωρίς λεφτά στην τσέπη, στο ταμείο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ο προγραμματισμός δηλαδή ξεφεύγει από τον προγραμματισμό. Τώρα προσπαθούμε να συμμαζέψουμε, να κρατήσουμε και ορισμένα λεφτά. Γιατί αν δεν υπογραφεί η σύμβαση με την Τρόικα, θα έχουμε πρόβλημα. Μπορεί να φτάσουμε σε οριακό σημείο να μην μπορούμε να βάλουμε πετρέλαιο στα αυτοκίνητα, να κάνουμε αποκομιδή σκουπιδιών κτλ. Άρα θα πρέπει κάποιος σοβαρός να κάνει το κουμάντο του, να το τραβήξει λίγο παραπίσω. Πιστεύω ότι θα υπογραφεί αυτή η σύμβαση, οπότε θα λύσει και εμάς τα χέρια. Θα έρθουν ορισμένα λεφτά, θα ξεκινήσουν να έρχονται ορισμένα λεφτά, να μπορούμε να κινηθούμε. Γιατί κάθε πρωί όταν ξεκινάς και λες δεν έχω μία ή να κόψω από εκεί για να δώσω εκεί, τσίμα-τσίμα δηλαδή για να τα βγάλεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν λέω ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Απλώς με αυτά τα ελάχιστα προσπαθούμε. Κάνουμε διαχείριση της στόχης μας. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Στα έργα, όπως σας είπα, δεν μπορούμε να κάνουμε ανοίγματα ή θα μπαίνουμε σε έργο όπως μπήκαμε στο γήπεδο και λέμε το τελειώνουμε και σταματάμε για φέτος τουλάχιστον για μεγάλο έργο. Γιατί δεν έχουμε λεφτά. Δεν μιλώ για τα μικροέργα, διάφορα μικροέργα ή επίγοντα δηλαδή τα οποία θα γίνουν. Μεγάλο όμως, δεν μπορούμε να ρίξουμε άλλο 300-350.000 για φέτος. Του χρόνου, στο έργο που θα μπούμε το μεγάλο, γύρω στα 300.000 που λογίζουμε, θα το τελειώσουμε εκείνο. Γιατί και εδώ μην νομίζετε ότι ήταν τόσο εύκολο. Το έργο έχει τουλάχιστον 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Θα μπορούσε ο εργολάβος να το τραβήξει. Πλην όμως, του το είπαμε ότι τα λεφτά τα βάζουμε όλα μέσα ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών πλήρω.